σηκώνει το μέτωπο του περίπανα ψηλά. Όμως αυτή η ιστορική στιγμή δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Η ιστορία γράφει ο ελληνικός λαός για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Και μας παρακολουθούν εκατομμύρια πολίτες, νέες και νέοι σε όλη την Ευρώπη, στηρίζουν τις ελπίδες τους πάνω μας. Δεν θα τους διαψεύσουμε. Θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Να επιστρέψει η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συλλογή, η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Σήμερα, στη συγκέντρωσή μας, παρευρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο πρόεδρος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Πιέρ Λοράν. Βλέπω εδώ τον επικεφαλής του τη Λίγκε, του Γερμανικού Κόμματος. Οι Γερμανοί πολίτες είναι μαζί μας, αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη και θα είναι μαζί μας στους αγώνες. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι λαοί, μόνο πράγματα που τους ενώνουν. Θέλω όμως να φωνάξω στο βήμα αυτό που κάποιοι είπανε ότι μαζί θα σηκώσουμε το κύμα της αλλαγής στην Ευρώπη. Και να σας πω, το κύμα της αλλαγής και της δημοκρατίας στην Ευρώπη θα το σηκώσουν οι λαοί, όχι οι ηγέτες. Οι λαοί θα το σηκώσουν. Καλό λοιπόν τον Παύλο Ιγλέσιας, τον επικεφαλής του Ποδέμος. ΣΥΡΙΖΑ και Ποδέμος γυρίζουν σελίδα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι λαοί γυρίζουν σελίδα στην Ευρώπη. Φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη.